Γιαγιάδες χάνονται στην αγκαλιά των εγγονιών τους. Και βέβαια βέβαια. Εδώ τα σκεπάζουμε πρόχειρα βέβαια. Τα χαμόγελα επέστρεψαν στους ηλικιωμένους που μετά από 2 χρόνια χωρίς τα εγγόνια τους εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων λόγω κορονοϊού, ξανά άνοιξαν τις αγκαλιές τους για να υποδεχτούν τις ημέρες του Πάσχα τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Ήταν δύσκολα. Βασικά, εγώ ήρθα κάνα 2 φορές, αλλά ήταν δύσκολο να έρθουμε τα παιδιά. Τώρα, φέτος, αποφασίσαμε να έρθουμε όλοι. Να περάσουμε το Πάσχα εδώ. Στο ορεινό χωριό Σφικιά του νομού η Μαθίας η πλατεία ξαναζωντάνεψε από παιδικές φωνές. Με επιθύμησαν όλοι, γενικά και οι φίλοι μου και εμένα μου έλειψαν, ήρθαμε εδώ να παίξουμε λίγο και δεν θέλω να τελειώσει το Πάσχα για να έχουμε βάλει ρουτίνα. Περνάω πάρα πολύ καλά με τους φίλους, έξω. Βόλτες. Παίζω με τα ξαδέρφια μου, παίζω εδώ στο οικόπεδο, κάνουμε κούνιες κάποιες φορές. Το χωριό Σφικιά του νομού Ημαθίας εδώ, σε υψόμετρο 610 μέτρων, στα Πιέρια Όρη, το χωριό των 300 κατοίκων ξαναγέμισε από κόσμο. Οι πλατείες γέμισαν από φωνές παιδιών για τις ημέρες του Πάσχα. Μετά από 2 χρόνια περιοριστικών μέτρων λόγω κορονοϊού, το Πάσχα στο χωριό ξαναεπέστρεψε. Ανάσα και για τους ελάχιστους καταστηματάρχες που βλέπουν το χωριό να γεμίζει από κόσμο και μαζί και τα μαγαζιά τους. Λόγω Πάσχα είναι όλο αυτό τώρα. Ίσως αναβαίνουν σιγά σιγά λίγο στο χωριό ο κόσμος. Τα περιμένουμε γιατί έχει 2 χρόνια τώρα που δεν έχουν έρθει. Mm-hmm. Και τα περιμένουμε μέρα με την μέρα που λένε. Δεν είχαμε ούτε παιδιά, είχαμε ούτε τίποτα δεν είχαμε απολύτως. Τώρα φέτος έχουμε και παιδιά, δόξα τω Θεώ μια χαρά είναι.